Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ματαιωθεί το προγραμματισμένο ταξίδι μου στην Ελλάδα τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκού Τοζάλ. Η δήλωσή του έρχεται σε αντίθεση με όσα είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεσούτ Γιλμάζ, ότι ενδέχεται να υπάρξει επανεκτίμηση για τις επισκέψεις των δύο πλευρών. Να σημειωθεί εδώ ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι αντέδρασαν σε αυτή την επίσκεψη επειδή η ελληνική στάση συνέδεσε το Κυπριακό με την πρόοδο των σχέσεων Τουρκίας-Κοινότητας. Επίσης, ο Τούρκος Πρωθυπουργός κ. Τοζάλ είπε ότι πιστεύει πως και οι δύο πλευρές θα ξεπεράσουν τις κρίσιμες περιόδους ψύχρεμα και με πνεύμα υπευθυνότητας μέσα στο χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε στον Νταβός. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου χαρακτήρισε θετικές και ικανοποιητικές τις δηλώσεις Τοζάλ. Ο Πρωθυπουργός επίσης, να πούμε ότι θα ανακηρυχθεί αύριο στην Πολώνια της Ιταλίας επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου της πόλης. Αποφασίστηκε πριν από λίγη ώρα από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου της Δημοκρατικής Ανανέωσης για την κατάργηση της η πρόταση νόμου της Δημοκρατικής Ανανέωσης για την κατάργηση της λίστας και την επαναφορά του Σταυρού Προτίμησης στην ανάδειξη βουλευτών. Η πρόταση απορρίφθηκε με 146 ψήφους σε σύνολο 273. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 121 βουλευτές και 6 δήλωσαν παρόντες. Ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας κατέθεσε σήμερα στη Βουλή τροπολογία με την οποία μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα για να διατηρηθούν τιμές λιανικής πώλησης των πετρελοειδών στα ίδια επίπεδα. Ο αρχηγός του μυστικού αρμενικού στρατού γνωστού ως Αζάλα Αγκοπιάν είναι το θέμα της δολοφονίας που διέπραξαν δύο άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο. Ο Αγκοπιάν είχε διπλωματικό διαβατήριο της Νότιας Ιεμένης που τον έφερε ως επιχειρηματία με το όνομα Αμπντούλ Κασίμ Μοχάμετ. Εγκαινιάστηκαν σήμερα στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτη Ρουμελιώτη οι νέες μονάδες αμμονίας και θηϊκού οξέως της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων. Η συνολική επένδυση από τις μεγαλύτερες που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας είναι περίπου 7,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Στη διήμερη εαρινή σύνοδο της ομάδας πυρηνικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα επανέλαβε την πάγια θέση της εναντίον των πυρηνικών όπλων, δηλαδή την αδιάκοπη μείωσή τους. Οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ επιμένουν στον εξυγχρονισμό των πυρηνικών πυράβλων με βεληνικές ως 500 χιλιόμετρα και καλούν τις κυβερνήσεις των χωρών μελών να διατηρήσουν αποτελεσματικά πυρηνικό οπλοστάσιο μετά τη συνθήκη των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης για την κατάργηση των πυράβλων μέσω βεληνικούς. Η ανακοίνωση με την οποία υιοθετείται αυτή η αρχή δεν περιέχει συγκεκριμένες αποφάσεις. Ο ναύτης, επαμεινώντας γκέλος, σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν συναδελφοί του σε ελεύθερη πτώση από ελικόπτερο στη διάρκεια άσκησης της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών του πολεμικού ναυτικού στον κόλπο των Μεγάρων. Κυρίως οικονομικά είναι τα αιτήματα που περιλαμβάνει το ψήφισμα που επέδωσε το Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας στη Βουλή σήμερα μετά την πορεία που έκαναν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί. Σε συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ με τον Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Τσοβόλας επανέλαβε ότι πολλά από τα αιτήματα θα λυθούν με το ενιαίο μισθολόγιο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κάλεσε την κυβέρνηση να βρει λύση στα προβλήματα των εκπαιδευτικών μαζί με τους εκπροσώπους τους, ώστε να μην πληρώσουν οι μαθητές τα σφάλματα της κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Απαντώντας, ο Γενικός Γραμματέας Τύπου Σωτήρης Κωστόπουλος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι είναι γνωστή η προσπάθεια που κάνει η παράταξη της δεξιάς στο παρασκήνιο για να αναζωπυρώσει μια κρίση που δεν έπρεπε να υπάρχει. Θα συνεδριάσει αύριο και μεθαύριο η Κεντρική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστεράς με αποκλειστικό θέμα εργαζόμενοι και συνδικάτα. Η συνεδρία θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα στα κεντρικά γραφεία της ΕΑΡ. Αισιόδοξες προβλέψεις διατύπωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Κώστας Σκούρας, στην Πάτρα για την αύξηση του φετινού τουριστικού ρεύματος στη χώρα μας και την προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο γραμματέας προγράμματος του κόμματος, βουλευτής Γιώργος Σουφλιάς. Προβλήματα λειτουργίας οργάνωσης και εξέλιξης έχει το ΤΕΒΕ, ανέφερε σε σημερινή συνέντευξη τύπου ο διοικητής του οργανισμού Χαράλαμος Βασιλάτος. Ο κ. Βασιλάτος επισήμανε ότι τα κονδύλια που δίνει η κυβέρνηση στο ΤΕΒΕ δεν επαρκούν για να πληρωθούν οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του οργανισμού.
πέρσι, είπε ο κ. Βασιλάτος, δόθηκαν 22 δισεκατομμύρια δραχμές και το ΤΕΒΕ αύξησε τις κατώτατες συντάξεις κατά 20% και όλες τις άλλες κατά 13%. Φέτος το ποσό μειώθηκε στα 16 δισεκατομμύρια 350 εκατομμύρια δραχμές και έτσι δημιουργείται μεγάλο άνοιγμα στον ασφαλιστικό φορέα, το οποίο μετατρέπει το σελιματικό τελικά τον προϋπολογισμό του. Ο διοικητής του ΤΕΒΕ είπε ακόμα ότι θα ζητηθεί η παρέμβαση του Πρωθυπουργού για να μην φτάσει ο οργανισμός στην αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ως λίγο πριν από τα συνεχιζόταν η τηλεοπτική μονομαχία, πριν από το δελτίο, την αρχή του δελτίου μας, η τηλεοπτική μονομαχία του Φρανσουά Μιτεράν και του Πρωθυπουργού Ζακ Σιράκ, που θα αναμετρηθούν ύστερα από 10 μέρες στο δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Πάντως, όλες οι ισχυρομετρήσεις που γίνονται στη Γαλλία φέρουν τον κύριο Μιτεράν να προηγείται από τον αντίπαλό του με ποσοστά που κυμαίνονται από 54 ως 57% σημειότυπο στους δέκτες σας και οι παρουσιαστές που μεσολαβούν στην συζήτηση. Ατμόσφαιρα κρίσης επικρατεί απόψε στα μεγάλα χαλιβουργία στην Νόβα Χούτα κοντά στην Κρακοβία, καθώς οι 16.000 απεργοί παραμένουν μέσα στο εργοστάσιο και καταγγέλνουν την άρνηση των αρχών να διαπραγματευτούν μαζί τους. Επιτόπου έχουν φτάσει ένα μέλος του πολιτικού γραφείου και ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης Σμπίγνιου Ζαλάνσντα, που διαπραγματεύονται όμως με το κρατικό συνδικάτο. Προηγουμένως, εκατοντάδες φοιτητές που προσπαθούσαν να διαδηλώσουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς έξω από το εργοστάσιο, τους είχε διαλύσει η αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, η Επιδιακή Επιτροπή στην Νόβα Χούτα εκλέχθηκε και στο μεγάλο εργοστάσιο της Τάτλβα Βόλα στην νοτιοανατολική Πολωνία. Οι 18.000 εργάτες αυτού του εργοστασίου, εργαλειομηχανές παράγει, απαιτούν να επισπεύσουν την απεργία τους επειδή οι αρχές συνέλαβαν έναν από τους ηγέτες τους. Σε άλλο θέμα τώρα, επιβεβαιώθηκαν σήμερα έμεσα οι πληροφορίες ότι ο υπαριθμόν 2 σοβιετικός ηγέτης Ιγκόρ Λιγκατσόφ έχει απογυμνωθεί από τις κυριότερες αρμοδιότητές του. Συγκεκριμένα, ο κ. Λιγκατσόφ, που είναι τυπικά αρμόδιος για ζητήματα ιδεολογίας, δεν πήρε μέρος σήμερα σε δύο συνεδριάσεις της σοβιετικής ηγεσίας που ασχολήθηκαν ακριβώς με ιδεολογικά προβλήματα. Στη θέση του πήρε μέρος ο Αλεξάνδρ Γιάκοβλεφ, που φέρεται να έχει αντικαταστήσει τον κύριο Λιγκατσόφ και στην καθοδήγηση του τύπου, ο οποίος προέδευσε σήμερα επίσης συνάντηση των γνωστότερων σοβιετικών αρχισυντακτών. Στη Βουδαπέστη τώρα, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Κάρολι Γκρος δήλωσε σήμερα ότι η παλιά φρουρά της κομματικής ηγεσίας της χώρας του θα πρέπει να εγκαταλείψει το προσκήνιο. Η δήλωση του κυρίου Γκρος ερμηνεύεται ως πρόκληση προς τον Γιάννος Καντάρ, που είναι 76 ετών, να αποσυρθεί τελικά από την ηγεσία του κόμματος. Αυτό θα γίνει μάλλον στην έκτακτη κομματική συνδιάσκεψη, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν στις 20 του Μαΐου. Ο αραβικός τομέας της Ιερουσαλήμ και οι περισσότερες πόλεις της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας παρέλυσαν σήμερα μετά την γενική απεργία που κήρυξαν οι Παλαιστίνοι. Η επιτυχία της σημερινής απεργίας ήταν καθολική. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 20χρονο Παλαιστίνιο και τραυμάτισαν άλλους δύο σε χωριό της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 158 φοιτητές ύστερα από βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Οι συγκρούσεις άρχισαν όταν χίλιοι φοιτητές κατέλαβαν το γραφείο του Πρίτανη, διαμαρτυρώμενοι για τη σύλληψη 6 συμφοιτητών τους. Στη διάρκεια της εφόδου των αστυνομικών σημειώθηκαν αρκετοί τραυματισμοί. Ο Νότιο Κορεάτης πρόεδρος Ρο, που έχασε τις εκλογές, θα αντιμετωπίσει τώρα τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και τις διαδηλώσεις των φοιτητών. Σήμερα περίπου 1.500 φοιτητές συγκρούστηκαν βία γύρω από το Πανεπιστήμιο της Σεούλ με την αστυνομία. Ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, Κιμ Ντάε Τζουνγκ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επεμβαίνουν στα εσωτερικά της χώρας. Πάντως, το κυβερνητικό κόμμα μπορεί να ελπίζει ότι θα υποστηριχθεί από ένα μικρό κόμμα της δεξιάς, πράγμα που θα του επιτρέψει να κερδίσει την πλειοψηφία στη Βουλή. Μερικές ακόμα χρήσιμες εσωτερικές ειδήσεις. Απέχουν από αύριο, δεν θα εργαστούν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Αθήνας και του Πειραιά στα εξωτερικά γιατρία των νοσοκομείων. Επαναλαμβάνω, μόνο στα εξωτερικά γιατρία. Η Γενική Συνέλευση της ΕΙΝΑΠ αποφάσισε 24ωρη απεργία για τις 3 Μαΐου και διαδοχικές απεργίες κατά τομέα από τις 9 ως τις 12 και από τις 16 ως τις 19 Μαΐου. Στάση εργασίας επίσης θα κάνουν αύριο οι εργαζόμενοι στην κίνηση των λεωφορείων της Αθήνας από τις 5 ως τις 9 το πρωί και από τις 8.30 ως τις 12.30 τη νύχτα. Και δύο λόγια τώρα για τον καιρό.
Για σήμερα προβλέπεται ένα συνεφελώδης καιρό στη χώρα μας με τοπικές βροχές, ενώ στη Δυτική Ελλάδα το απόγευμα θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Όσον αφορά τους ανέμους, θα είναι ενισχυμένοι κάπως. Στο Αιγαίο ιδιαίτερα θα έχουμε και τοπικά τα 6 μποφόρ από βόρεια ανατολικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Να δούμε αναλυτικά τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, για σήμερα Παρασκευή, στη Δυτική, Κέντρική και Βόρεια Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα βρέξει τοπικά, ενώ στα δυτικά θα εκδοθούν όπως είπαμε και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιο-ανατολική μέτρη και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική μέτρη και στο Αιγαίο κατά τόπους ισχυρή, 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα κυμαθεί στα βόρεια πεδινά από 10 μέχρι 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα από 14 μέχρι 23 βαθμούς. Για την Καλαμάτα προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμαθεί στην πόλη από 14 μέχρι 23 βαθμούς. Για την Αττική, στην αρχή προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Αργότερα θα αυξηθούν και θα βρέξει από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτρη στο Σαρονικό 3 με 4 μποφόρ και 4 με 5 στον Βοϊκό, στο νότιο, και η θερμοκρασία θα κυμαθεί στην πόλη από 14 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις που πρόσκαιρα θα είναι αυξημένες, οπότε και θα βρέξει κατά τόπους. Το πρωί τότε θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι εδώ θα ανασ...